Με τη Βαλεντίνη Γράμμα Νικοπούλου να εκπροσωπεί τα ελληνικά χρώματα στον τελικό του μόνο γυναικών, θα πέσει η αυλαία του Σέκον Χελένιξ Εύσα ITF Pro Circuit την Κυριακή του Πάσχα 5 Μαΐου, καθώς η Ντέπι Βογάσαρη, ο Αλέξανδρος Γιακούποβιτς αλλά και ο Μάρκος Καλοβελώνης αποκλείστηκαν στην ημιτελική φάση. Η 16χρονη Ελληνίδα Δενίστρια κατάφερε το μεγάλο Σάββατο να προκριθεί για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στον τελικό του Διεθνούς Τουρνουά Τένις που διεξάγεται στα γήπεδα του Ρίτος Beach Hotel και θα επιδιώξει το repeat διεκδικώντας τον τίτλο απέναντι στην Pei Chi Li από την Ταϊπέη που απέκλεισε την Ντέπι Βογάσαρη με 6-2-6-3. Η αντίπαλός μου ήταν μια πολύ καλή παίχτρια, η οποία έπαιζε πολύ απότομα και έπαιζε ένα παραπάνω ρυθμό από μένα. Δεν μπορούσα να βρω λύσεις και έτσι. Ένα βήμα πριν τον τελικό όμως. Ένα βήμα πριν τον τελικό. Είμαι αρκετά ευχαριστημένη από την απόδοση μου, δεν μπορώ να πω. Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου επικράτησε τη Ρωσίδα Τενίστρια Άμινα Τκούσκοβα με 6-1-6-3 και εμφανίστηκε έτοιμη να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά τον τίτλο στη Χερσόνησο. Τώρα νιώθω σαν να είναι πρώτος μου μάτς, χωρίς άγχος, με δύναμη, δεν ξέρω από πού μου βγήκε, αλλά δεν είμαι καθόλου κουρασμένη. Νιώθω πολύ καλά. Και πιστεύω στο τελικό θα παίξω πάρα πολύ καλά, γιατί νιώθω τέλεια. Ο Αλέξανδρος Γιακούποβιτς, προερχόμενος από μια σειρά πολύ δυνατών αγώνων στον δρόμο προς τα ημιτελικά, δεν ξεπέρασε το εμπόδιο του βούλγαρου αντιπάλου του Ντίμηταρ Κουσμάνοφ και ιτήθηκε με 6-1-6-1. Ο Έλληνας τενίστας αποχαιρέτησε την Κρήτη με προορισμό την Ιταλία, όπου θα συνεχίσει τις υποχρεώσεις του για το διασυλλογικό πρωτάθλημα, ενώ θα συμμετάσχει και στο επόμενο τουρνουά του Μαραθώνα. Έφτασα πραγματικά στα όρια μου, ήταν πολύ δύσκολα μάτσι, συνάντησα δύο εξαιρετικά καλούς παίκτες. Και πραγματικά έβγαλα πολύ καλό τένις για να τους κερδίσω. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα γήπεδα εδώ είναι εξαιρετικά, αλλά είναι λίγο αργά για το τένις μου, για τις προτιμήσεις δικές μου. Οπότε καταπονούμε λίγο παραπάνω, αλλά παρόλα αυτά κατάφερα να τα παίξω στο υψηλό επίπεδο των αγώνων. Θεωρείς ότι σήμερα αυτό μπορεί να σου βγει και συσσωρευτικά? Βέβαια, συσσωρευτικά βγήκε λίγο. Έπαιξα με ένα παίκτη που δεν μου ταιριάζει καθόλου ο τρόπος παιχνιδιού του, ο Βούλγαρος Κουσμάνοφ. Παίζει έναν τρόπο πολύ δύσκολο για το δικό μου παιχνίδι, δεν μου ταιριάζει. Οπότε, συν την κούραση που είχα τις προηγούμενες μέρες, ήρθε ένα αποτέλεσμα σχετικά εύκολο. Μια ήττα σχετικά εύκολη σήμερα. Στο δεύτερο ημιτελικό του μονού αντρών, ο Μάρκος Καλοβελώνης γνώρισε την ήττα και αποκλείστηκε με 7-6-6-3 από τον Αυστραλό Άνδριου Βίτινγκτον μετά από ένα παιχνίδι 2,5 ώρων. Ήταν και θέμα εμπειρίας και θέμα τύχης, πιστεύω, γιατί είχα ευκαιρία στο πρώτο σετ να το κατακτήσω. Σερβερ 6-5 πάνω. Δεν κόλλησε. Κρατάω τις 3 νίκες και τους 6 βαθμούς στους ATP και μια καλή εμφάνιση στο τέταρτο μάτς, πιστεύω. Στον τελικό του διπλού των ανδρών, ο Βρετανός Τζόσουα Μίλτον και ο Αυστραλός παρτενέρ του Άνδριου Βίτινγκτον επικράτησαν απέναντι στο καναδικό δίδυμο τον Φίλιπ Πελίβο και Χιούγκο Ντιφέο με 2-6-6-3-17 και κατέκτησαν τον τίτλο. Μετά από 5 συνεχόμενες εβδομάδες, την Κυριακή ανήμερα του Πάσχα, πέφτει η αυλαία του διεθνούς τουρνουά 10.000 δολαρίων Second Hellenic Zeus ITF Pro Circuit με τη διεξαγωγή των τελικών στα μονά γυναικών και ανδρών. Ο Ντίμηταρ Κουσμάνοφ από την Βουλγαρία απέναντι στον Άνδριου Βίτινγκτον από την Αυστραλία και η Πέι Τσι Λι από την Ταϊπέη απέναντι στην Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου θα διεκδικήσουν τους 2 τελευταίους τίτλους της διοργάνωσης αγωνιζόμενοι στους τελικούς που ξεκινούν στις 10 το πρωί. Λίγες ώρες πριν τα τσουγκρίσουν στο γήπεδο, η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και η Πέι Τσι Λι βρέθηκαν μαζί σε ένα τετατέτ με πασχαρινό πνεύμα. Καλό Πάσχα! Το Tennis News που πέρασε 5 υπέροχες και αξέχαστες εβδομάδες στην Κρήτη μαζί με όλα τα παιδιά του ελληνικού τένις εύχεται σε όλες και όλους όσους πέρασαν από τα κόρτς της Χερσονήσου καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και του χρόνου με υγεία, νίκες και φαντασία. Καλό Πάσχα!